Ώστε λοιπόν τα αποφασίσατε οριστικά για την απεργία. Αλλά. Ναι, αλλά είναι ζωστό να απεργήσουμε. Α, τι λες κύριε Κωστάκη, θα μας εισκάσεις πάλι. Όχι, αλλά ξέρετε, επειδή εμένα η θέση μου είναι λιγάκι λεπτή. Του έχει ιδιαίτερη αδυναμία ο κύριος Καπάνταϊς. Δεν πρόκειται γι' αυτό, αλλά έχω τόσες υποχρεώσεις. Τι υποχρεώσεις, ρε κοροϊδό. Τζάμπα σου δίνει τα λεφτά με τον ιδρώτα τα παίρνεις. Και τι λεφτά. Χαρά στους μισθούς που μας δίνει. Τον βλέπετε πως ζει εκείνος. Μα χαραγιάς ο κύριος. Να, προχτές ακόμα αγόρασε στην κόρη του μια κουρσάρα 10 πύχες. Την είδατε την κουρσάρα? Πώς την είδα? Και τι κουρσάρα? 200.000 κάνει. Από πού βγήκε αυτή η κούρσα, Από τον ιδρώτα μας. Αφήστε, μην ανακατευτεί κανείς. Εγώ θα του μιλήσω. Αυτή τη φορά θα του τα πω έξω από τα δόντια. Ακούστε κύριε Καμπάντα, ή θα του πω. Εδώ μέσα χύνομαι τον ιδρώτα μας. Από το πρωί ως το βράδυ δρόμουμε, θα του πω. Τι έχετε να μας απαντήσετε κύριε Καμπάντα, Απολύεσαι, Με συγχωρείτε, κύριε. Σε συγχωρώ, είσαι απολυμμένος. Όχι, δεν μην είμαι ο εξονοματός. Είναι και εξονοματός, απολυμμένος κι εσύ. Κύριε Δευτέρα, εσύ δεν σπινείς, ιδρώνετε. Όχι, όχι κύριε Καμπάντα. Μέσα στη δουλειά σας, στο γραφείο εσείς. Όσοι ιδρώνουν απολύονται. Μα δεν μπορείτε να μας διώχνετε έτσι. Όξο, ρε. Θα μας αποζημιώσετε. Θα φύγω με τα δικαστήρια και να καταφύγετε στο διάλο, ρε. Απολύεστε, ρε. Θα πείτε το ψωμί ψωμάκι, ρε. Χαραμοφάιδες. Έλα μέσα, ρε Κωστάκη. Ευτυχώς που έχω και σένα εδώ μέσα, αλλιώς θα τρελαινόμουν με όλους αυτούς τους αχαήρευτους. Έλα, Κωστάκη, κάτσε. Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Κάτσε, παιδί μου. Κάτσε, μην τρέπεσαι. Το ξέρεις ότι εδώ μέσα μόνο εσένα ξεχωρίζει. Για πες μου, τι έγινε με αυτούς. Συνεννοηθήκανε με τους εργάτες. Μάλιστα. Πότε? Σήμερα το πρωί μας ζήτησαν από το εργοστάσιο να υποστηρίξουμε την απεργία και εμείς στεθήκαμε αλληλέγγυοι. Εσείς ποιοι εσείς? Οι υπάλληλοι του γραφείου. Και γιατί λες εμείς? Γιατί και εγώ είμαι αλληλέγγυος. Σηκωρέ από την καρέκλα. Και γιατί είσαι αλληλέγγυος, ρε? Μισθωτός είμαι και εγώ, κυρία Καπάντα. Αμισθωτός, και ποιος σου δίνει το μισθό? Εγώ δεν στο δίνω. Μα δεν μου φτάνει. Α, δεν σου φτάνει. Έχω γυναίκα και παιδί, οικογενειακές υποχρεώσεις. Και δεν μου λες όταν σε πήρα εγώ στη δουλειά, πήρα και τη γυναίκα σου και το παιδί σου? Δεν είχα τότε. Α, δεν είχες τότε. Τώρα σαβούρωσε εδώ μέσα στη δουλειά και σου γουστάρισε γυναίκα. Πέταξες και ένα παιδί και πρέπει να σας ταΐζω όλους εγώ. Όχι από το γραφείο, ρε. Όχι από το γραφείο, ρε. Μα κύριε Καπάντα, όχι από το γραφείο. Δεν είναι κατάσταση. Δεν είναι. Ακούσε και κάθε μήνα λεφτά.